δεύτερη ώρα για το ραντεβού μας της Παρασκευής. Και είμαστε και live μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πάρα λοιπόν. Πολύ ωραία. Στα μαύρα σήμερα, γιατί έτσι μας δεν ξέρω. Και δεν είναι και Μεγάλη Παρασκευή, γιατί πέρασε. Εμείς επειδή δεν είχαμε εκπομπή τη Μεγάλη Παρασκευή, είπαμε να φορέσουμε σήμερα τα μαύρα για να αυτό. Να λίγο να γίνει ένα something. Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την 97,1, όσοι μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας. Είστε πολύ και δυνατοί και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά όσοι δεν είστε εδώ στην περιοχή της Λαμίας ή όσοι είστε ιντερνετικοί μόνο, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ότι κάτι γίνεται. Λαμία, να μας ακούνε και μέσα από το ίντερνετ όμως. Αμέ, μπορεί να μην έχει καλό σήμα εκεί που μπορεί να είναι, ας πούμε. Μπορεί να είναι στο υπόγειο οι άνθρωποι. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το tvstat.gr. Πατώντας web radio και μας ακούτε κατευθείαν. City Point. Point. Και θες να σε πάω σε ένα μεγάλο χαρμόσυνο θέμα. Live 24 και το e-radio και το Greek radio. Καταρχάς, θέλω το κοινό μας να κάνει ένα τεράστιο αλλαγμό. Ή όποιος θέλει να νιώσουμε. Ή όποιος θέλει. Μπράβο. Πάμε τον αλλαγμό, είναι σε εδώ τώρα που το ζήτησε. Φτιάχτηκα λίγο μετά. Όποιο θέλει όμω μπορεί να μα καλέσει και εδώ στο τηλέφωνο του σταθμού 2231046. Δεν θα με ξαναπάρει εδώ ο σταθμό, θα πει είναι κουφό γιατί δεν τον κάναμε τώρα για το ραδιόφωνο. 2231046725 το τηλέφωνο εδώ του σταθμού για να επέμβετε παρακαλώ άμεσα. Να παρέμβετε. Να παρέμβετε. Να παρέμβετε. Ναι, γιατί σε λίγο έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά θέματα. Αμέ. Έχουμε να σχολιάσουμε τον κύριο. Ο οποίος έσυρε το αυτοκίνητο με τα κινητικά του όργανα. Δηλαδή, να τον πάρει η γνωστή εταιρεία ρημούλκησης. Αυτό. Άμα θέλετε να το σχολιάσετε αυτό και πολλά άλλα, μπορείτε να το κάνετε στο τηλέφωνο εδώ της εκπομπής. Ωραία. Και θέλω να πούμε λοιπόν, αφού έκανε το κοινό, ξαναβάλτε το. Τώρα ήμουν προετοιμασμένος. Θέλω να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο συγχαρητήρια να τη ζήσει της Ελεονόρας της Μελέτη. Προετοιμασμένος τώρα. Εγώ έστειλα στο Μάνο του Μαγιάτη το πρωί. Γιατί της έστειλα στο Twitter. Ξημερώματα. Ναι, ξημερώματα. Τρία κιλάκια το παιδί. 3.800 κάτι. Όχι. Δεν ξέρω, τρία κάτι. Τρία κάτι με τρία τέλος πάντων στην αρχή το διάβασα. Ναι, μάλιστα. Αλλά... Κάτι με εννοώ ρε παιδί μου, τρία κιλά και κάτι γραμμάρια. Ένα υγιέζο το κοριτσάκι. Εντάξει, δεν θα γελούσα. Δεν, δηλαδή, απλά κοίταξα την κυρία Βάσο Καλαργύρου, η οποία χαμογελούσε λίγο κάπως και μετά γέλασα κι εγώ. Δεν μπορούσα να φύγω. Τι σημαίνει αυτό, Σάρα, να τρία και είχε κολλήσει και έλεγε τρία, τρία. Τρία εκατό, τρία διακόσια, τρία οχτακόσια, δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ ξέρω ότι γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι να τη ζήσει. Τη έστειλα μήνυμα στο Twitter. Δεν έχει προλάβει να απαντήσει σε κανέναν, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα θυλάζει η γυναίκα. Έτσι, ούτε ένα 12 ώρα δεν έκλεισε που γέννησε. Τι ζούδιο είναι το παιδί. Τι ζούδιο. Ποιο το έλεγε το τι ζούδιο. Απρίλιο είναι ακριός. Είναι στις αρχές του Απρίλιο. Κρυός. Κρυός θα βγει το παιδί. Καλό. Καλά είναι τα κρυαράκια. Επίσης θέλω να προσέχετε σε 10 μέρες από σήμερα. Καταρχάς, ο Ερμής φεύγει την Κυριακή ο ανάδρομος. Να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε κι αυτά γιατί μας τα λέτε και τα σχολιάζουμε και δεν είστε καλά. Και γίνεται ένας πανικός. Τίποτα. Ναι. Κανείς δεν είναι καλά. Κανένα δεν είναι καλά αυτές τις μέρες. Έρχεται όμως σε 10 μέρες. Εμείς προσπαθούμε να σας κάνουμε καλά καθημερινά. Αυτό. Δευτέρα έως Παρασκευή. Αμέ. Αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Star που μας έχει εδώ και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να φτιάχνουμε τη διάθεση 4 με 6. Και θέλω να σου πω εγώ τώρα. Και διάθεση, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά. Ναι, έχουμε και σχολιασμού στα βίντεο όμως, παιδιά. Έχουμε και σχόλια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι σε 10 μέρες από σήμερα, δηλαδή στις 23 του Απρίλη, έρχεται παιδιά μία. Σας λατρεύουμε, λέει ο Βίκτορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκτορα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε 10 μέρες από σήμερα έχουμε μία ολόκληρη, πώς να το πω, πώς λέγεται. Η Αναλίνα μας λέει ότι πριν λίγο γύρισε από τη δουλειά, ακεί σου έχω παράπονο. Γιατί παράπονο μου έχεις, Αναλίνα. Δεν ξέρω. Γιατί μας έστειλε και η Γιάρα, δεν την αναφέραμε. Γιατί τώρα μπήκα να τα δω, παιδιά, τα like, τα like. Και στον Γιάννη που μας βλέπει, και στην Αναλίνα και σε όλους τους υπόλοιπους και στον Βίκτορ. Γιατί έχει παράπονο η Αναλίνα. Δεν ξέρω. Αναλίνα, κάλεσέ μας τώρα. 22-3-10-46-7-25. Πατάς το 7. Για να μας πεις και να βγεις στον αέρα να μας πεις το παράπονο σου. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι μπαίνουν σε ίδια τροχιά. Ξέρεις εσύ. Χα, 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 χα.
Ζήτησε τίποτα και δεν. Η Αναλίνα τον προβλημάτισε. Ζήτησε τίποτα και δεν το βάλαμε. Δεν ξέρω. Να μας πεις. Στείλε ένα προσωπικό μήνυμα στο Facebook. Όχι, να πάρει τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο να βγει στον αέρα. Θέλω να πω λοιπόν αυτό που ξεκίνησα να πω, ότι σε 10 μέρες από σήμερα έρχεται σε ίδια τροχιά Δίας, Σελήνη με τη Γη. Στην Παρθένο. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς. Ότι πώς ήμασταν τώρα με τον ανάδρομο Ερμή, σε 10 μέρες θα είμαστε επί 3. Εντάξει. Μην μας αφήσει να ερεμήσουμε. Να σου πω κάτι. Όταν είναι κάποιος έτσι, ενδεχομένως δεν φταίει το ζώδιο και Ερμής. Φταίει. Είναι κάποιοι γύρω του, ο ίδιος. Κάτι τέτοιο πρέπει να φταίει, καταλαβαίνεις, δεν είναι... Δεν ξέρω. Λοιπόν, πανικοβλήνομαι. Και θα σε πάω λοιπόν μετά το χαρμόσυνο το μήνυμα της Να μην σε πάω εγώ στον Ινδό το Μοναχό. Άντε, γιατί θα σκάσαμε να το πεις στον Ινδό το Μοναχό που στέλνει το αυτοκίνητο. Μα θα σκάσω, γιατί Ινδός Μοναχός στέλνει αυτοκίνητο με τα γεννητικά του όργανα. Δεν είναι τέχνη, λέει, είναι η δύναμη του Θεού, η δύναμη της πίστης. Πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό και το σέρνει. Το κάνει η πραγματικότητα. Ο μοναχός που είναι γνωστός ως Πένις Μπαμπά. Πένις Μπαμπά λέγεται. Ποιανό μπαμπά είσαι. Δεν ξέρω. Τι νου είσαι εσύ. Τι νου είσαι. Φαίνεται να δένει ένα σκηνή. Κοίτα τι ωραία που είναι το λοφείο μου εδώ. Άφησε με σαν να την πω. Κυρία Πατσιούρα στο ερωτοδικείο είμαι. Άφησε με να πω για τον Ινδό μοναχό, ο οποίος σέρνει, δένει ένα σκηνή στα γεννητικά του όργανα κάτω από τα ρούχα του. Ναι. Και στη συνέχεια να περπατάει προς τα πίσω τραβώντας το αυτοκίνητο μερικά μέτρα. Σύμφωνα με την Daily Mail. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτό το περιστατικό δείχνει τη δύναμη της αφοσίωσής του. Όπως είπαμε και πριν, λέει, δεν είναι τέχνη, είναι η δύναμη του Θεού, η δύναμη της πίστης. Ο κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να φτάσει όπου θέλει. Αυτός που ήθελε ακριβώς να φτάσει, δηλαδή. Μέχρι το επόμενο στενό, προφανώς. Έχοντας πίστη στο Θεό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνει ο Πένις ο μπαμπά, το κάνει και ποιος άλλος. Δηλαδή, τον βοηθάει λίγο. Πώς το κάνει αυτό μόνος του, καταλαβαίνεις. Τον βοηθάνε και άλλοι τρεις μαζί. Συγγνώμη, εδώ πέρα έχουμε κάποια πράγματα. Τον βοηθάνε, έχει μια τον βοηθάνε τρεις μαζί. Τον βοηθάνε τρεις μαζί, δεν το κάνει μόνος του. Τους έχει βγάλει και όνομα, τον Βαγγέλης, ο Γιαννάκης και ο Μίτσος. Σιγά μη φοβηθούμε, λέει τον Ερμή. Δεν πάνε ανάδρομος ή ανάποδος, σιγά το μάγκα. Εγώ πάντως δεν έχω παράπονα με εσάς. Είστε ίσα, κάνω μαν και πώς να σας ακούσω. Ποιος το είπε αυτό? Ο Βίκτορ. Ο Βίκτορ. Ο Βίκτορ λίγο κάνει θεματάκια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο του. Ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορ. Λοιπόν, τον περασμένο Ιανουάριο ένας άλλος άντρας, πάλι στην Ινδία, δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν. Τι έχουν οι άντρες της Ινδίας. Τράβηξε ένα φορτηγό με τον ίδιο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι στην Ινδία ότι η πίστη μετακινάει και βουνά. Εδώ okay. Μετακινάει αυτοκίνητα από... Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο που γίνεται τώρα στην Ινδία. Περίμενε τώρα. Τώρα άμα πω ότι η συγκεκριμένη πίστη είναι για το... Θα μου πούνε ότι λέω κάτι κακό, αλλά γι' αυτό είναι. Όχι, από αυτά τα χρησιμοποιούν. Στην Ινδία έχουν... είναι δυνατοί. Κατάλαβες. Εκεί κάτω. Γιατί δεν το έχουμε ακούσει, για παράδειγμα, τι να πω, στην Αγγλία. Το έχουμε ακούσει στην Ινδία. Στην Αγγλία είναι λίγο κρύο από αυτούλιδες, οπότε δεν θα το κάνω. Έχουμε ακούσει την Ινδία. Έχει και μια υγρασία που να μην τα βγάλουν έξω. Ένας άλλος άντρας, όχι μοναχός, ναι. Τράβηξε φορτηγό με τον ίδιο τρόπο. Άρα στην Ινδία έχουν δυνατά, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τέτοια ικανότητες. Είναι άντρες με βαριά... καρδιά. Τώρα που πάμε. Δηλαδή είναι βαριά... του Ινδού. Η καλογερική του Ινδού. Μάλιστα. Αφού εσύ λοιπόν με πήγες στα γεννητικά όργανα, το ανεβάσω εγώ τώρα. Αφού λοιπόν εσύ με πήγες στα τέτοια του Ινδού. Στα τέτοια του Ινδού. Στις ικανότητες του Ινδού. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Μπράβο, σώσε να μην φάμε πρόστιμο γιατί τέτοιο. Δεν είναι αυτό. Στις ικανότητες του Ινδού. Δεν είπαμε κάτι άλλο, κάτι παράλογο. Αυτό. Εκεί το θεωρούν πολύ φυσιολογικό. Θα σε πάω λοιπόν σε κάτι άλλο που βγήκε. Μαζεύει και κόσμος και το βλέπει. Αλλά είδες, είναι πολύ σεμνή. Θέλω να σου πω ότι δεν βγάζουν τα ρούχα για να το κάνουν. Το κάνουν και μετά θα σε είχε πειράξει στην αρχή της σεζόν που είπα εγώ για τα λαπαψόλια της απαυτής. Που δίνουν πρίκα στις νύφες. Για να στηρίζετε την πρώτη νύφη του γάμου. Μετά σας πείραξε αυτό. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα λοιπόν από την Ινδία. Θα μας πάρει αύριο. Μας λέει το τηλέφωνο. Θα μας πάρει αύριο, μας το έγραψε μετά. Κάνε ανανέωση. Αύριο είναι Σάββατο. Θα μας πάρει τη Δευτέρα. Το τηλέφωνο. Της το στείλαμε μήνυμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι από την Ινδία θα σε πάω στη Μελβούρνη.
Και στη Μελβούρνη μόλις άνοιξε, μάλλον, δύο ραδιοφωνική παραγωγή, καλή ώρα, ετοιμάζουν να το κάνουμε και στην Ελλάδα εμείς αυτό, δημιούργησαν ένα εστιατόριο στη Μελβούρνη και το αποκαλούν Τζο Λέμος Νιούτ Φουντ. Τζο Λέμος. Yes. Έγινε opening. Ναι. Προσπαθώ να μην φάμε πρόστιμο. Είναι ένα εστιατόριο για γυμνούς πελάτες. Δηλαδή πηγαίνεις και αντί να αφήσεις τον μπουφάν σου στην καρδαρόμπα, γδίνεις από πάνω μέχρι κάτω. Εντάξει. Κοίτα εδώ φωτογραφίες. Τόσο εδώ πέρα με το αυτό έξω. Εντάξει, αυτός είναι φορά και την ποδιά. Δουλεύει εκεί, κατάλαβες. Ναι, στην αρχή τους δώσανε ρόμπες. Αντρέπονται. Ναι. Κατάλαβες. Αντρέπεσαι, μπορείς να τέτοιο. Μετά θα απελευθερωθείς. Και αλήθεια λέω. Πώς ήταν τα παιδιά που είχαν πάει. Τα παιδιά του παραπέντε που είχαν πάει στην παραλία και φοράγανε. Αυτό και δεξιά βλέπετε τα μπουτια της Ζουμπουλίας. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Σε πληροφορώ λοιπόν. Και μετά τη γιαγιά τους έτσι. Γιατί είναι σεοπούλα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι καλεσμένοι του opening μπήκανε στη διαδικασία και φορέζαν τις ρόμπες, αλλά μετά ήταν. Θα τον εβάσει εσύ. Εντάξει. Το hashtag μας. Ξέρει. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι μετά φύγανε οι ρόμπες και μείναν όλοι γυμνοί. Οι μόνοι που φοράγανε κάτι προστατευτικό ήταν οι άνθρωποι που δουλεύανε στο μπαβ, διότι μην πες κάτι καυτό. Και αυτό και τσουρουφλιστεί λίγο. Το να παγώσει δεν μας πειράζει. Το να τσουρουφλιστεί μας πειράζει γιατί υπάρχει ένα έγκαυμα και γίνεται μια πράξη εκεί. Κατάλαβες. Θα το ανεβάσουμε σελίδα μας στο Facebook να δείτε τις φωτογραφίες. Είναι καλυμμένα τα πράγματα αυτά τα οποία πιστεύετε. Μην μπείτε να δείτε δηλαδή για να περάσετε όμορφα. Αλλά ναι, είναι αυτό. Δηλαδή εδώ τώρα ας πούμε, όσοι είστε στο live μας, στη σελίδα μας στο Facebook, θα δείτε αυτό. Είναι οι δύο οι καλεσμένες, οι οποίες. Να ακούγομαι κιόλας. Είναι οι δύο οι καλεσμένες, οι οποίες εκεί κρατάνε κάτι περιοδικά. Ας πούμε, εδώ είναι ο bartender και δύο καλεσμένοι ακόμα. Κοιτάνε τι θα παραγγείλουν. Τι θα κοιτάξεις, τι θα παραγγείλεις. Εγώ δεν θα κοίταγα τι θα παραγγείλω, θα κοίταγα τι έχουν παραγγείλει άλλοι. Εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα άνετα, δεν έχω θέμα. Ναι, άνετα. Μάλιστα. Κοίταξε, για να πας εκεί. Μπορεί να καταλαβαίνουμε τι με τι κάνουμε παρέα. Όχι, κοίταξε. Για να πας εκεί σημαίνει ότι αισθάνεσαι όμορφα με το σώμα σου. Ναι. Άνετα, δηλαδή δεν σε νοιάζει. Άρα αυτό, πας εκεί. Βέβαια, να ρωτήσω κάτι. Πες ότι τώρα υπάρχει μία σος τσίλι εκεί και σου πέσει πάνω στο. Αυτό. Η σος τσίλι στο αυτό, ή γενικότερα ότι... κάτι καυτό, εκεί κάνει λίγο ένα τζιζ. Μπορεί να το. Ή πες ότι έχεις φάει όλες αυτές τις τροφές που είπαμε χτες, τα ομάστρυδια, τα και είσαι και λίγο και... καλησπέρα. Και είσαι λίγο... Α, και είσαι και από αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι. Και είσαι και λίγο σμπάνκ. Ναι. Γιατί έχουμε πέσει τόσο, μισό λεπτό να μας σηκώσω, λίγο μας σήκωσα, αλλά... Κοίτα και εγώ σε τον πατρίο κοβίδι. Όπα. Α, έχει και εσύ θέμα με την αυτιά. Λοιπόν, θα το ανεβάσω τώρα στη σελίδα μας στο Facebook και όσο εγώ το ανεβάζω και η Βάσια ανεβάζει το θέμα με την Ινδία, με τον άνθρωπο που αυτό. Προσπαθώ να βρω την αυτοκίνητα. Θα βάλω, καταλαβαίνεις ότι δυνατή στην Ινδία κάτι αντίστοιχο. Αλλά... Το σέρνουν δυνατά το φορτηγό. Πάμε λοιπόν. Πώς λέγανε το αυτό, σέρνει καράβι. Τα αυτά σέρνουν φορτηγά. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα μας.
Τι ωραίο αυτό το χαλί. Από Αδευτέρα θα έχουμε άλλο καλοκαιρινό, είπαμε έτσι. Παιδιά, θα το έχω έτοιμο. Μόλις το έχω έτοιμο, θα σας το στείλω να το έχετε. Επιστρέψαμε εδώ στο καθιερωμένο μας έτσι καθημερινό ραντεβού στις 4. Αμέ. Βάσια Πανοπούλου στο μικρόφωνο. Και Άκης Τσαγκύρης. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό των 5 κινήσεων, έχουμε 5 λεπτάκια και θέλω να σας πω μια είδηση που ανεβάσαμε στο thisisjustlife.gr, όπως θα ανεβάσαμε και τους γυμνούς πελάτες του εστιατορίου, έτσι, γιατί εμείς πατάσουμε τα πάντα και την υπογεννητικότητα και όλα. Θα σας πάω σε μια είδηση που ανεβάσαμε σήμερα στο This is Just Life και που αναφέρουμε λοιπόν τις αλλαγές που κάνει το Instagram, διότι το Instagram αλλάζει. Επίσης θέλω να σας πω λίγο κάτι, επειδή με ρωτήσατε αρκετοί τι έγινε χθες με το This is Just Life στο Facebook, γιατί δεν έπαιζε. Mm-hmm. Το Facebook, θυμάστε που λέγαμε δύο εβδομάδες πριν, όχι δύο μήνες πριν, ότι θα αλλάξει λίγο, θα μπει στη διαδικασία να είναι πιο καλά τα δεδομένα και όλα αυτά. Πρέπει να ξαναμπείτε λοιπόν στις σελίδες που βλέπατε και εξαφανίστηκαν χθες από το newsfeed σας. Πρέπει να ξαναμπείτε, να ξανακάνετε το turn on notification ή να δείτε αν όντως υπάρχει το like. Διότι άλλαξαν οι ρυθμίσεις απορρίτου και κάποιοι από εσάς δεν βλέπατε το This is Just Life, ας πούμε, μέσα από τη σελίδα σας στο Facebook. Μπείτε λίγο να το δείτε, διότι είχαμε κάποια θεματάκια χθες και το αντιληφθήκαμε το βράδυ οι περισσότεροι. Το έγραψε και η σελίδα μου το Facebook. Και σήμερα λοιπόν έσκασε η είδηση ότι αλλάζει και το Instagram. Έτσι. Λοιπόν, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και θα τεθεί σε ισχύ στην Ευρώπη από τις 25 Μαΐου, αλλά και μετά το σκάνδαλο με την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων του Facebook. Εκπρόσωπος του Instagram, λοιπόν, δήλωσε, σύμφωνα με τη Βρετανική Guardian, ότι η εταιρεία δημιουργεί ένα νέο εργαλείο φορητότητας δεδομένων. Όπως είπε, σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε ένα αντίγραφο από οτιδήποτε έχετε μοιραστεί στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των βίντεο και των μηνυμάτων σας. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί χρήστες που ήδη αξιοποίησαν τις νέες δυνατότητες που κατέβασαν το αρχείο με τα online προσωπικά στοιχεία τους, σοκαρίστηκαν από το πόσες πληροφορίες κρατά το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για κάθε χρήστη του, ακόμη και με τα δεδομένα για τις ανταλλαγές μηνυμάτων και τις φωνητικές συνομιλίες τους πριν από πολλά χρόνια, όταν ας πούμε πρώτο άνοιξαν το Instagram. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα στο Instagram. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο, όσοι έχετε Viber τώρα, ας πούμε, το Viber σας λέει ότι μπορείτε να κάνετε δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, οτιδήποτε, των μηνυμάτων σας. Αυτό θα σας κάνει και το Instagram, λοιπόν. Να υπάρχει ένα αντίγραφο ασφαλείας το οποίο θα το έχετε μόνο εσείς, για να μην υπάρχει αυτή η διάδοση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως υπήρχε στο Facebook, που μετά από όλο αυτό που έγινε, ο Zuckerberg άρχισε λιγάκι να αλλάζει τον τοίχο προστασίας. Έτσι λοιπόν έγινε και χθες στο Facebook αυτή η αλλαγή. Πρέπει να ξαναμπείτε στις σελίδες σας, σε κάποιες από τις σελίδες που δεν είδατε στο χθεσινό newsfeed σας ή και στο σημερινό, να μπείτε να ξανακάνετε το like σας είτε να ξανακάνετε το turn on notification, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να παρακολουθείτε αυτά από τα οποία θέλετε να παρακολουθείτε. Έτσι, γιατί άμα γραφάτε κάποια site ή σελίδες, θα πρέπει... Ναι, γιατί μας στείλανε πολύ μηνύματα χθες, ότι γιατί δεν βλέπουμε το This Just Life σήμερα, γιατί ξεκίνησε το πρωί να γίνεται η αλλαγή και μέχρι το πρωί, γιατί είμαστε κοντά 24 ώρες online στο Facebook και στα υπόλοιπα social media, γίνεται ένα λίγο τουρλουμπούκι και ανησύχησε λίγο ο κόσμος. Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν, και 29 είναι, έχω και χρόνο. 29 είναι. Δεν έχω, έχω ένα λεπτό, άβα, δεν έχω λεπτό, δεν προλαβαίνω να το πω. Ήθελα να σου πω ότι ο σεφ που θα μαγειρέψει το μενού του πριγκιπικού γάμου είναι Έλληνας. Έχουμε πει αυτό πριν. Ναι, αλλά σου έχω εδώ πέρα και συνέντευξη που έδωσε, τι είπε ο άνθρωπος. Αμέ, αλλά θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εγώ να ξαναπώ για την παράσταση να που κάνει η πρεμιέρα την Κυριακή. Ήτανε και σήμερα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Θόμη Παλιού. Ήτανε σήμερα καλεσμένοι και ο Γιώργος Κέβας ως σκηνοθέτης και η Μαρία Ισκουλά που κάνει την Αμάντα στο γυάλινο κόσμο του Tennessee Williams. Πρεμιέρα λοιπόν έχουμε την Κυριακή 15 Απριλίου, τώρα αυτή την Κυριακή. Σας παρακαλώ να είστε όλοι εκεί, μην το χάσει κανένας. Πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί. Ο Γιώργος Σκέβας επίσης πολύ αξιόλογος σκηνοθέτης. Λαμιώτης στην καταγωγή, γι' αυτό ξεκινάει το συγκεκριμένο έργο, συγγνώμη, από εδώ. Όπως και η Σίμη Τσιλαλή, η γυναίκα του είναι από εδώ, Λαμιώτησα. Λοιπόν, Κυριακή η πρεμιέρα, Δευτέρα η δεύτερη παράσταση και οι επόμενες είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ, για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολίτεχνους είναι 5 ευρώ
και για συλλόγους κατόπιν βέβαια συνεννοήσεως. Αμέ. Δηλαδή, να θέλει να πάει ένας σύλλογος, οπότε πρέπει να μπει στη διαδικασία να πάρει ένα τηλέφωνο στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, για να δούνε πώς μπορούν να το κάνουν. Το τηλέφωνο είναι 2231-0-333-25. Και η πρεμιέρα είναι την Κυριακή. Αυτά, Κυριακή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε μουσικά. Μουσικά. Μουσικά.
με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ άγχος και πίεση. Στο ερώτημα αν θα υπάρχει κάποιο ελληνικό στοιχείο, ο ΣΕΦ αποκάλυψε ότι το κριτικό λάδι βρίσκεται στη λίστα με τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ ο ίδιος είπε ότι είναι υπεύθυνος για το ψωμί που θα σερβιριστεί στο γάμο. Για το ψωμί. Και για το ψωμί. Και για το ψωμί. Μάλιστα. Όχι μόνο, είναι υπεύθυνος και για το ψωμί. Προφανώς δεν θα είναι ένα απλό ψωμάκι του Θεού. Είναι οι βασιλείς, τρώνε τα ψωμιά τα απλά, δεν θα φάνε. Δεν θα σου πει, βάλε ένα ζυμωτό. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, ναι. Τι διαφορετικό θα έχει μέσα το ψωμί αυτό, δηλαδή. Δεν θα σου πει. Έχουν πάει καλέ χωριάτικο ψωμί. Αυτό σου λέω. Δεν θα σου πει η Βασίλισσα Ελισάβετ, βάλε ένα χωριάτικο. Όχι, δεν θα του πει. Θα σου πει, βάλε μου ένα με λίγη κάπαρη, λίγες ελιές και δύο τόνους ζάχαρης που την έφτιαξαν, νεράιδες της, δεν ξέρω σε ποιες νήσους κι εγώ εδώ. Άρα που καταλήγουμε, στο συμπέρασμα ότι μπορεί να έχει και γεύσεις ελληνικές μέσα στο μενού. Αφού είπε ότι θα έχει και κριτικό λάδι. Άρα, ναι. Δεν θα είναι ένα έτσι ελληνικό. Είδες, διαδεδομένος παντού και το ελληνικό φαγητό και ο ελληνικός πολιτισμός. Αλλά εδώ εμείς είμαστε. Και το ανεβάσουμε στη λίστα στο Facebook να δείτε και ποιος είναι ο Νίκος Κουλούσιας. Τι έγινε. Α, το είμαστε κάπου σφινωμένοι εμείς. Τώρα δηλαδή που είμαι λεωφορείο, από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά με λεωφορείο έχει να κάνει. Είχε γίνει και σαν σήμερα ένα δυστύχημα, αν δεν κάνω λάθος, με ένα λεωφορείο. Τέλος κάπου πάντων, το διάβασα. Εγώ θέλω να πω για το πώς κινείται η Ελλάδα. Ξέρεις, για πες. Έξω μας αγαπάνε, μας αναφέρουν, μας τρώνε τα φαγητά μας κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αλλά εμείς σαν χώρα είμαστε, πώς είναι αυτό το λεωφορείο κάπως. Έχει σφινώσει. Λεωφορείο λοιπόν, σφίνωσε στα βράχια. Ανάμεσα στα βράχια είδε ότι να φύγει ή ο οδηγός τρελάθηκε ή δεν υπολόγισε σωστά το μέγεθος του οχήματός του. Γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε την εμφάνιση ενός μεγάλου λεωφορείου μέσα σε ένα τόσο στενό πέρασμα ανάμεσα από τα βράχια. Θα περάσει ή δεν θα περάσει, αναρωτιόμαστε όλοι έτσι μαζί. Βάζουμε και στοιχήματα. Ναι. Μ' αρέσει. Το μόνο που μένει να κάνετε είναι να δείτε το ακόλουθο βίντεο. Θα το ανεβάσουμε στη σελίδα μας στο Facebook για να το δείτε. Γιατί είτε περάσει είτε όχι, ένα χειροκρότημα το αξίζει. Δηλαδή το πώς κατάφερε τέλος πάντων να σφινώσει εκεί ανάμεσα, πώς κατάφερε να μην το υπολογίσει. Δηλαδή δεν έχει το αυτοκινητάκι αυτό το μικρό ψεμόλι που χωράει παντού. Mm-hmm. Έχεις ολόκληρο λεωφορείο αγαπημένε μου, δηλαδή δεν χωρά. Να σου πω κάτι. Κι άμα δεν περάσει το κάνεις και μουσείο, να μπαίνει ο κόσμος από τη μία να βγαίνει από την άλλη και τελείωσε. Από πού, αυτό σου λέει δεν βγαίνουνε, μόνο από πάνω. Αυτό σου λέω, να κάνεις μια πορτούλα μπροστά και μια πορτούλα πίσω. Πώς και κάνει το μουσείο. Μετά το λεωφορείο, παιδιά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εκεί που σφίλωσε, πώς μπορεί να έφυγε. Σμπρώξε ο ένας από πίσω, τραβάω οι άλλοι από μπροστά, να το. Αυτό, να το. Και κάπως έκατσε και βγήκαν. Φαντάζομαι. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Πω. Χαμός. Λοιπόν, θα σε πάω λοιπόν από το λεωφορείο, θα σε πάω σε ένα μουσείο. Γι' αυτό ήθελα να σου κάνω ότι πάσα με μουσείο. Και δημιουργήθηκε ένα ολοκένουργιο μουσείο στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας. Και είναι ένα μουσείο για τους λάτρες του κρασιού. Αμέ. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί ένα από τα μεγαλύτερα λέει μουσεία κρασιού στον κόσμο. Βασικός λέει σκοπός του είναι να δει ο κόσμος το κρασί από μια άλλη οπτική γωνία και χωρίς σύνορα. Η υπεύθυνη της εντυπωσιακής κατασκευής είναι η Ανούκ Λέντζεντρ και ο Νικολά Ντεσμαζιέδος. Οι οποίοι, όχι, θα μπορούσε να τον πει ο Κουζί. Οι οποίοι λέει κατάφεραν και σχεδίασαν λέει, το εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο που επεκτείνεται σε 14.000 τετραγωνικά μέτρα, Χριστέ μου, και το ύψος του φτάνει λέει τα 55 μέτρα. 55 μέτρα. Να το δε, και δες λίγο, έχει σαν σχήμα μπουκάλι από κρασί. Πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το εσείς εδώ στη σελίδα μας στο Facebook, στο live. Έχει σχήμα από μπουκάλι από κρασί. Να πω λίγο τα φιλιά μου στην Αγλαία. Εδώ, γεια σου Αγλαία. Βλέπει και ελπίζω και να μας ακούει μέσα. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες εσύ στο μουσείο κρασιού. Αυτό είναι σαν δείγνωστή διαφήμιση. Έμπαινες μέσα στο σπίτι. Αυτό. Λοιπόν, με την πονηρά μελά που είναι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, τι τρομερό, δεν μπορώ να πω το ρο. Αυτό είναι για μένα. Δεν φταίω εγώ μόνη σου τα λες. Ήθελα να πω για τον σκύλο στην Ξάνθη και να του δώσω και ένα χειροκρότημα αυτού του σκύλου, του αγαπημένου σκύλου, γιατί ακόμη μία φορά αποδεικνύεται. Ακόμα μια φορά αποδεικνύεται πόσο πολύ καλύτερα είναι
Πόσο καλύτερα μάλλον την προηγούμενη φορά. Πόσο καλύτερα είναι τα ζώα από τους ανθρώπους. Και αυτό αποδεικνύεται και με αυτό το σκύλο στην Ξάνθη, ο οποίος έσωσε την αφεντικίνα του από φωτιά. Μπράβο του! Αυτό. Ο σκύλος λοιπόν έσωσε την αφεντικίνα του με ειδικές ανάγκες στην Ξάνθη, έτρεξε και την ξύπνησε έγκαιρα πριν η φωτιά που είχε ξεσπάσει την κάψη ζωντανή, ανήμερα του Πάσχα. Ναι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, πιθανόν από κύκλωμα, ενώ μέσα στο σπίτι υπήρχε μια φιάλη ήκερα αερίου, η οποία από τις φλόγες εξεράγει. Στο σπίτι έμεναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και η κόρη τους, άτομο με ειδικές ανάγκες και πολλά, πολλά προβλήματα υγείας. Την ώρα της φωτιάς στον πάνω όροφο βρισκόταν το ζευγάρι ηλικιωμένων και κάτω η κόρη τους που κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, με βάση και το συγκεκριμένο περιστατικό, αποδεικνύεται πόσο πολύ πιο καλά είναι τα σκυλιά από εμάς και πόσο πρέπει να τα αγαπάμε και να τα εκτιμάμε και να τα σεβόμαστε. Για τα θέματα μας. Και όχι να τα παρατάμε και να γεμίζει ο κόσμος αδέσποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία, γιατί πρόσφατα έγινε και το περιστατικό που σκύλος δάγκωσε και 9χρονο κορίτσι. Ναι, κάπου το διάβασα. Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματα εδώ πέρα των ακροατών. Υπενθυμίζουμε λίγο. Πάντως λέει εγώ το ψωμί, σε αυτό που λέγαμε πριν για το ψωμί για τη Βασίλισσα Ελισάβετ, λέει πάντως εγώ το ψωμί, λέει το τρώω με λαδάκι και ρίγανη στο φούρνο. Μια μια. Μάλιστα. Με λαδάκι και ρίγανη. Και λέει σαν την ταινία για το λεωφορείο, λέει Αναλυνά σαν την ταινία 2012 που ο Κιουζάκ πέρασε, λέει, με λιμουζίνα κάτω από γέφυρα που είχε, λέει, πολύ μικρό κενό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε παρέα με την Αναλίνα, γιατί είμαστε πολύ της ταινίας και... Ναι, ναι, πρέπει και της σειράς και της ταινίας η Αναλίνα. Με την Αναλίνα ξεκινήσαμε να μιλάμε λίγο στο Facebook από τις σειρές που βλέπουμε. Αμέ, και είναι και φανατική είδηση Just Life κιά, ραντεβουκιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά. Και το μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα μέσο το οποίο σε βοηθάει πάρα πολύ να βρεις και να ανακαλύψεις μάλλον ποιοι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα μας. Ναι, αλλά Θανάση Περιβολιώτης μας έχει κάνει να ανακαλύψουμε τον αθλητισμό και έρχεται τώρα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και τα starsports.gr.
Μα τι ωραίο το τραγούδι που θα στείλουμε στο Eurovision, ρε παιδί μου. Τι ωραίο τραγούδι. Εντάξει, έρχεται η Λισαβόνα, έρχεται, θα πάμε. Εγώ θα πάω δηλαδή. Να πας, να πας, εγώ θα κάτσω εδώ. Εγώ θα πάω, να φυλάω θερμοπύλες. Μαζί με τον Άρη τον Καλημέρη, ο οποίος όχι το έχει πει ο άνθρωπος. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο στέν. Το έχει πει, δεν το έχει πει ότι με θέλει να πάω μαζί. Εγώ τον πίεσα όμως λίγο. Δεν ήθελα να το πω. Όχι, όχι, δεν ήθελα να το πω για να μην μου παρεξηγηθεί. Δεν παρεξηγούμε εγώ. Μισό λεπτό γιατί στέλνω ερωτικά αυτοκόλλητα. Πολύ normal άνθρωπος, δεν παρεξηγούμε. Μόνο αν μου κάνεις, ξέρεις, κάτι έτσι με τσιγκλίσεις πολύ. Εκεί παρεξηγούμε λίγο. Να σε τσιγκλίσεις. Όχι τόσο. Λίγο ένα τσίμπημα. Λοιπόν, πάμε να γίνουμε για μια ακόμη φορά περήφανοι. Γεια σου Αποστόλη και στη Βάσο. Γεια σου Αποστόλη και Βάσο. Να πούμε στο Γιάννη που μας βλέπει. Hello Γιάννη. Να σου πω λοιπόν ένα λόγο που πρέπει να είμαστε ακόμα περήφανοι σαν Έλληνες. Ναι. Διότι ορκίστηκε ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος στη Γερμανία. Αμέ. Λοιπόν, εκλέχθηκε ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος στη Γερμανία, ο Δημήτρης Αξουργός, λοιπόν, με ποσοστό 56,3% από την πρώτη Κυριακή στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην πόλη Σβέρντε, είναι στην βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, με 49.000 κατοίκους, έτσι. Ο υποψήφιος με το SPD Δημήτρης Αξουργός επικράτησε του κοινού και έλαβε μόλις 29,8% των ψήφων. Ο 35χρονος εκπαιδευτικός γεννήθηκε στα Γιάννενα και από το 5ο έτος της ηλικίας του έζησε στο Άισερλοχ. Ο πατέρας του εργάστηκε. Και η μητέρα του, μάλλον, και οι γονείς του εργάστηκαν σε γνωστές εταιρείες και μετά το πολιτήριο γυμνασίου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ, Ιστορία και Κοινωνικές Επιστήμες. Από το 2010 διδάσκει στο Friedrich Barents Gymnasium, ενώ 21 ετών εκλέχθηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος. Σε ανακοίνωση, λοιπόν, ο τομέας απόδημου ελληνισμού επισημαίνει: είμαστε περήφανοι γιατί αφενός πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα δήμαρχο που εκλέγεται στη Γερμανία. Καλή δύναμη, Δημήτρη, και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σου. Μπράβο. Μάλιστα. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Όταν είσαι εδώ σε αυτή τη χώρα, είσαι άχρηστος. Έχεις ένα κόλλημα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω, αξιοποιείσαι ή κάνεις τα όνειρα σου. Έχεις ένα θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μα το έχω το θέμα, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτά τα κολλημένα μυαλά. Είμαστε 2018. Θα τα ξεκολλήσουμε. Με τι? Με βενζινόκολλα? Με τι? Δεν ξέρω, με τι ξεκολλάει τσίκλα. Κολλάει παραπάνω έτσι. Με βενζίνη. Με βενζίνη, ωραία, φέρτε λίγο βενζίνη να ρίξουμε στον πλανήτη. Αυτό. Όχι στον πλανήτη, αγαπημένοι μου. Μπορεί να είναι και στις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα. Πώς οι ξένοι μπορεί να έχουν έρθει στην Ελλάδα όμως και να έχουν αναδεχθεί εδώ και να μην αναδεχτήκαν στη χώρα του? Δεν το ξέρουμε αυτό. Να κάνουμε μια έρευνα και για αυτό. Ναι, θα εντάξει, θα κάνουμε. Να κάνουμε μια έρευνα και για αυτό. Μιλάνε μόνο για μας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε έξυπνα παιδιά, μπορούμε να το ψάξουμε και να το. Να το ψάξουμε και να το πούμε όπως ψάξανε στο tvstar.gr, εδώ πέρα τα παιδιά μας, τα δικά μας τα παιδιά, γιατί αν δεν ρέψουμε το σπίτι μας θα πες να μας πλακώσει. Αυτό. Έτσι, ότι στο σφυρί βγαίνουν αντικείμενα, λέει, του Stanley Kubrick. Στα ένθετα του tvstar.gr μπείτε να το δείτε, δεκάδες αναμνηστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον Stanley Kubrick δημοπρατήθηκαν στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Τη δημοπρασία διεξήγαγε κάνει γλύκες, ναι. Γιατί είμαστε όμως τα σκυλάκια. Τη δημοπρασία λοιπόν εξήγαγε ο πρώην βοηθός και για χρόνια φίλος του σκηνοθέτη, Εμίλιο Ντ'Αλεσάνδρο. Την επίσημη λίστα της δημοπρασίας δημοσίευσε ο ιταλικός ιστότοπος Αστ Μπολάφη, αν το διαβάζω σωστά. Η λίστα της δημοπρασίας περιέλαμβανε αντικείμενα όπως το σακάκι που φορούσε ο Τζακ Νίκολσον στην ταινία Η Λάμψη. Θα θυμάστε και τώρα το σακάκι. Έτσι. Το σακάκι σχεδιάστηκε από την βραβευμένη με Όσκαρ Μιλένα Κάνω Νέρο πάνω σε μια ιδέα του Τζακ Νίκολσον. Η σχεδιάστρια δημιούργησε αρκετά αντίγραφα από το σακάκι για τα γυρίσματα της ταινίας. Σύμφωνα όμως με τον κατάλογο, το σακάκι που δημοπρατήθηκε είναι αυτό που φορούσε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Θα το ανεβάσουμε και σελίδα μας στο Facebook να το δείτε. Όπως όλα άλλωστε. Αμέ. Όπως όλα ανεβαίνουν, όλες οι συνεντεύξεις μας επίσης ανεβαίνουν στη σελίδα μας στο Facebook. Δηλαδή, αν αγαπάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Σταμάτη Κραδανάκη, υπάρχει συνέντευξη μας στο. Σελίδα μας στο Facebook, αν αγαπάτε τον Νίκο τον Ματζάνο που τον είχαμε πρόσφατα. Επίσης υπάρχει η συνέντευξη που μας έχει δώσει στο Facebook. Η Βαλερία Κουρούπη. Η Βαλερία Κουρούπη, ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Ο Τριαντάφυλλος. Ο Τριαντάφυλλος, ο Σάξιο Αξενίου. Πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Ονοφίδου που είχαμε και πρόσφατα αποκλειστικά για την εκπομπή μας στο κέντρο του τραγούδι. Πόσο βιάστηκε που σκίζει το YouTube. Πάρα πολύ από εδώ. Πάρα πολύ θα περάσουν ακόμα. Και έπεται και συνέχεια. Έπεται και συνέχεια. Εντάξει. Θα γίνει πανικός. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω εγώ, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Πάρε το χρόνο σου. Θα πάρω το χρόνο μου, θα τον πάρω γιατί δεν έχουμε. Κατάλαβες.
Άμα δεν το έχεις. Και είναι και 56, οπότε πρέπει να κλείσουμε. Άμα δεν το έχει, άμα δεν τον έχεις το χρόνο, μην μπαίνεις στην διαδικασία. Να σκάσω, είμαι. Ναι. Να σκάσω, είμαι τώρα. Τα δικά μου λέω εγώ. Τα δικά σου. Ναι. Άμα δεν μπορείς. Άμα δεν μπορείς, μην τον παίρνεις, ρε παιδί μου, τον χρόνο. Άμα δεν μπορείς, γυναικομωτής. Κάτι άλλο. Πού να δεις. Χασάπης. Αυτό, μπούτσερ. Εδώ το είχα. Εδώ το έχω. Λοιπόν. Αυτό ήταν και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Στις 4 ακριβώς. Ακριβώς που βγαίνουμε στον αέρα και έτσι σας διασκεδάζουμε και μας διασκεδάζετε παράλληλα. Γιατί και live μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Ενεργά μέσα από τα social media. Mm-hmm. Θέλουμε όμως να συμμετέχετε και από το τηλέφωνο του σταθμού. Θα γίνει και αυτό. Θα χτίσουμε, θα δέσουμε, θα ζεσταθεί η σχέση μας. Πόσες κλήσεις μπορούμε να βάλουμε ταυτόχρονα μαζί. Μαζευτεί κόσμος εδώ πέρα να μιλάμε. Ναι, έτσι, για να ζεσταθείτε κι εσείς και να μην τρέπεστε να παίρνετε τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή μας και να βγαίνετε στον αέρα. Πάρτε μας. Πάρε με στο τηλέφωνο. Και είναι η διοίκηση, λέει, και μας πήρε τηλέφωνο και εγώ τραγουδάω. Όχι, κανείς. Λοιπόν. Βάσκε πάνω που είσαι στο μικρόφωνο. Γεια και Τσακίρη, ρύθμιση του ήχου ήταν η Βάσο Καλαργύρου. Μείνετε συντονισμένοι στο Star FM 97,1. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα τη Sport Day και η συνδέση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Στις 8.30 στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας. Αναλυτικά γεγονότα με τη Μαρία Τζατζαλή. Στις 10 η εκπομπή διαγνώσεις με τη Σοφία Ηλιοπούλου. Την οποία την ακούτε βέβαια και κάθε Πέμπτη 1:00 με 1:30 εδώ στο Star FM 97,1 με τις ραδιοφωνικές διαγνώσεις. Στις 11 η ώρα Παπαγιάννου με την εκπομπή Follow Me και στις 12 το νυχτερινό δελτίο. Τα Σαββατοκύριακα δεν ξέρω. Πολλά. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν στις 6 ο Δημήτρης Ψαματίκας με το Media Top 20 και την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η Βάσο Καλαργύρου δεν θα είστε αυτή την Κυριακή. Θα ακούσουμε μόνο μουσική. Τη δική σας όμως μουσική. Μουσικές επιλογές αυτή την Κυριακή από την Βάσο Καλαργύρου. Κυριακή του Θωμά. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Γιορτάζει να πείτε ένα χρόνια πολλά στο Θωμά σας. Σε όποιον έχετε, στον Τόμα. Σας αφήνουμε για να ακούσουμε. Α, θα γιορτάζει και ο Τόμα το τρενάκι. Μάλιστα. Ήταν να κλείσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή μας. Λοιπόν, φύγαμε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Μουα, μουα, μουα. Να τα. Τα πείτε.